Τενεσί, Τενεσί, με πληροφορεί ο Δημήτρης πάνω το συγκεκριμένο πλάνο. Και μας βάζει στο κλίμα τη ζωντανή σύνδεση που θα πραγματοποιήσουμε. Μανουέλα Χιωτάκη, γνωστή και ως αρετούσα της Κρήτης, τα έχουμε πει και πέρυσι, τα έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Μας ταξιδεύει με την όμορφη φωνή της, με τις μελωδίες της και με τη ζεστή καρδιά της. Αυτός είναι ο πρόλογός μου να σε καλησπερίσω από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους. Χαιρετώ την όμορφη παρέα και σένα Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που με προσκαλείτε και συζητάμε και έχω μια επικοινωνία έστω και από μακριά. Ηλιοφάνεια βλέπω και είναι από τις λίγες, από τις ελάχιστες, ίσως η μοναδική φορά που θα πω ενωμένο στην Κρήτη ότι ζηλεύω. Έχει ηλιοφάνεια, αλλά δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Βρέχει κιόλας, έχει φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν όπως βλέπετε. Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Ήμουνα στην Κρήτη το καλοκαίρι, τώρα επιστρέψαμε πίσω να ασχοληθούμε όσο μπορούμε με τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, η σκέψη μας όλων εδώ βρίσκεται εκεί πέρα και παρακολουθούμε όλα όσα γίνονται. Και είμαστε κοντά με το μυαλό, έστω. Μάλιστα, εμείς στο τρίτο μέρος της εκπομπής παρακολουθήσαμε το όμορφο τραγούδι το οποίο δημιούργησες για τους σεισμόπληκτους στην περιοχή του Αργαλοχωρίου και της Κρήτης γενικότερα. Δεν ξέρω, βγήκε έντονο το συνέστημα να στείλεις ένα μήνυμα, υποθέτω, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, όταν επικοινωνήσαμε για να μου πείτε να τραγουδήσω κάτι για τους σεισμόπληκτους, χρησιμοποίησα κάποιες μαντινάδες που έγραψε. Έχω ένα group δημιουργήσει στο Facebook, Μαντινάδες της Καρδιάς μας, όπου το ξεκίνησα από τα live που έκανα τα διαδικτυακά και όλοι όσοι μου στέλνανε τα κοινοποιούσα εκεί. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησα κάποιες μαντινάδες της κυρίας Άννας Δέλτα, δεν ξέρω αν θέλει να πω το επίθετο. Πήρα αυτές τις μαντινάδες που τις εμπνεύτηκε λόγω των σεισμών και λόγω ότι ήθελε και αυτή να στείλει δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Όσο μακριά και αν βρίσκεται οποιοδήποτε κριτικός, μπορεί να καταλάβει τις δυσκολίες που περνάει και μακάρι να ήμασταν εκεί, να μπορούμε να βοηθήσουμε και έμπρακτα και όχι μόνο με λόγια και τραγούδια. Και πήρα αυτές τις μαντινάδες, έβαλα μουσική μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, βγήκε απευθείας. Προσπάθησε η μουσική να είναι χαρούμενη για να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, να τους στείλω ένα μήνυμα ότι ό,τι και να συμβαίνει, γιατί όλοι περνάνε δυσκολίες. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στον πλανήτη αυτό, είτε μεγάλες είτε μικρές, να μην περνάει δύσκολα και να μην έχει να αντιμετωπίσει καταστάσεις. Βέβαια, αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και έστω και με ένα μικρό θηλυθαράκι, με ένα μικρό τραγούδι. Με σύμμαχο τη μουσική και τις όμορφες μελωδίες και με όχημα. Τις τέχνες γενικά, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βιώνει μια δύσκολη κατάσταση μπορεί να προχωρήσει, να περπατήσει και να κοιτάξει μπροστά. Αυτή είναι μια γενικότερη φιλοσοφία που κι εσείς οι καλλιτέχνες την έχετε υιοθετήσει και την ακολουθείτε. Λοιπόν, βλέπω κρατάς κιθάρα στα χέρια σου. Βέβαια, βέβαια. Είπα να πω άλλο ένα τραγούδι, ναι. Να σας το στείλω εκεί στην Κρήτη, να στείλω την αγάπη μου και τη σκέψη μου και πάντα αισιοδοξία, ό,τι και να μας συμβαίνει. Βέβαια, για πάμε, και να αντιμετωπίζουμε. Θα πω ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος και είχε ερμηνεύσει ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης. Γεια σου χαρά σου Βενετιά, παίρνω τους δρόμους του νοτιά και τραγουδώ στην κουπαστή σ' όλο τον κόσμο να ακουστεί. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνεις, ήσαμε, να δω γαλάζια εκκλησιά, τσίριγο και μονεμβασιά. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνεις, ήσαμε, να δω στην Κρήτη μια κορφή, που έχω μανούλα κι αδερφή. Γεια σου χαρά σου Βενετιά, παίρνω μια θάλασσα πλατιά κι απ' το κατάρτι το ψηλό τον άνεμο παρακαλώ.
Φύσα αεράκι, φύσαμε. Μη χαμηλώνεις, ήσαμε. Να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδελφή. Φύσα αεράκι, φύσαμε. Μη χαμηλώνεις, ήσαμε. Να δω γαλάζια εκκλησιά, τσιρίγο και μόνε μπασιά. Λοιπόν, εξαιρετική, αφιερωμένο. Μοναδική, αφιερωμένο σε όλους τους κριτικούς βέβαια. Τι ετοιμάζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ποια φάση βρίσκεσαι? Είμαι σε ένα στούντιο που κάνουμε επεξεργασία ήχου σε κάποιες σειρές. Οπότε έχω μπει σε ένα κομμάτι έτσι, σε τηλεόραση των σειρών και όλα αυτά. Και ελπίζω να έρθουν όμορφα πράγματα, με μεθοδικότητα και, και εργατικότητα. Φυσικά κάνω και μαθήματα, και θα αναπτύσσω κάποια μαθήματα κιθάρα στο ίντερνετ όπως έκανα. Θα κάνω και κάποια live, αυτά θα έρθουν. Βέβαια είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουν. Προσπαθώ να κάνω και κάποια προϊόντα κιθάρα στα οποία τα προγραμματίζω, τα σχεδιάζω και όλα... Όλα θα κοινοποιηθούν από τη σελίδα μου και από το προφίλ μου και όλα αυτά. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι. Δεν ξέρω αν σε πιάνω έτσι απροετοίμαστε, αν και δεν νομίζω. Ή να τα αφήσουμε για την επόμενη σύνδεση. Ό,τι θέλετε. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και το ρεφρέν του τραγουδιού που είπα πριν. Ό,τι θέλετε, δεν ξέρω. Ό,τι θέλεις εσύ και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε. Έχεις λευκή επιταγή για το επόμενο λεπτό. Ό,τι θέλεις εσύ και κλείνουμε. Ωραία, θα πω, ίσως να πω ένα τραγούδι, αφού το είπαμε το προηγούμενο, ένα τραγούδι που έχω γράψει στίχους και μουσική, το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν single, «Αν ήσουν Άνοιξη», που νομίζω ότι ταιριάζει και αυτό, ότι την Άνοιξη, ακόμα και αν δεν τη βρούμε, τη δημιουργούμε, όπως λέει. Ωραία, και τέλεια. Με αυτό θα κλείσουμε, λοιπόν. Πάμε, Μανουέλα. Σε κανά θα ήσουν φεγγάρι. Πάνω απ' τα αστέρια θα φεγγες με τη δική σου χάρη. Αλουλούδι σε κανά θα ήσουν τριανταφυλλό. Θησαυρό στην ομορφιά, μα πόνος στα κεμάτια. Όμως εγώ σε κανά ανοίξη και μπήκες στη καρδιά μου με λόγια και με ψιθυρούς φτάνει στα όνειρά μου. Όμως εγώ σε κανά ανοίξη και πήγες. Λοιπόν, στη καρδιά να ευχαριστήσουμε την Εμμανουέλα, γνωστή και ως αρετούσα βέβαια της Κρήτης. Μπήκε στη διαδικασία να αφιερώσει κάποια τραγούδια και κάποιες μελωδίες σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, που έχουν χάσει τα σπίτια τους και βρίσκονται έξω από αυτά. Λοιπόν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμμανουέλα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να σε... Εγώ ευχαριστώ. Και να σε καλησπερίσω. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί, πρέπει να είναι... Είναι πρωί. 11. Και να πω ότι ξέχασα να πω ότι θα κυκλοφορήσει και νέα τραγούδια, τα ελληνικά. Βέβαια. Σε παρακολουθούμε. Να με βρείτε στο YouTube και να τα ακούσετε. Βέβαια. Σας να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια.